Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Παραμένουμε στο Μεξικό, στη Χερσόνησο του Γιουκατάν. Αυτή εδώ η υπέροχη θάλασσα που βλέπετε είναι η Καραϊβική φυσικά. Και είμαστε στον τροπικό του καρκίνου, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μαζί μου ταξιδεύετε σε ένα από τα πιο εξωτικά μέρη στον κόσμο. Για αυτήν λοιπόν την εκπομπή ειδικά σας έχω ετοιμάσει απίθανα πράγματα. Κρυφές γωνιές, παραλίες, διασκέδαση, μέχρι και Ελλάδα σας έχω μέσα. Εάν λοιπόν η πρώτη μου εκπομπή για τη Χερσόνησο του Γιουκατάν, για την πατρίδα των Μάγιας, σας ενθουσίασε, η δεύτερη θα σας πάρει το μυαλό. Κυρίες και κύριοι, οι εικόνες έχουν ξεκινήσει και είναι όλες δικές σας. Στη μεξικάνικη ριβιέρα του Γιουκατάν οι Μάγια πίστευαν ότι γεννήθηκε ο ουρανός. Οι Ινδιάνοι βρήκαν το δικό τους παράδεισο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μετανάστευσαν κατά χιλιάδες στην πανέμορφη Χερσόνησο. Από τότε πέρασαν εκατοντάδες χρόνια, όμως η ριβιέρα των Μάγια ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζει και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες. Τα τυρκουάζ νερά της Καραϊβικής, οι ζούγκλες από Γιούκα, τα πανάρχια μνημεία των Μάγια, τα αποπλανητικά τοπία, όλα αυτά δημιουργούν μια ακαταμάχητη έλξη για τη μεξικάνικη Χερσόνησο, η οποία ομολογουμένως είναι τεράστια και χρειάζεται ένα μήνα για να τη γυρίσεις. Εμείς αδικήσαμε το άκρος τουριστικό Κανκούν που θυμίζει Μαϊάμι από ψηλά, το παραδεισένιο νησάκι Κοζουμέλ, την πλάγια Δε Κάρμεν και το επιβλητικό Σκαρέτ. Επιλέξαμε να εξερευνήσουμε το Τουλούμ, έναν οικολογικό και σικ παράδεισο, μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως. Το Τουλούμ, παρά το γεγονός ότι είχε αλλάξει πολύ σε σχέση με τη δεκαετία του 90 που το έζησαν οι ανήσυχοι ταξιδιώτες, ακόμη και σήμερα σε καθυλώνει με την παραδόξως ακατέργαστη ομορφιά του. Η οικιστική ανάπτυξη της πόλης, ευτυχώς ακόμη και τώρα, είναι περιορισμένη. Η φυσική ομορφιά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Στην πρώτη μας εκπομπή εξερευνήσαμε τον αρχαιολογικό θησαυρό του Τσίντσεν Ίτσα, μπήκαμε στην Σενότε Σαμούλα στο Βαγιαδολίδ και πήραμε μια πρώτη γεύση από τον παράδεισο του Τουλούμ. Τώρα ετοιμαστείτε για νέες δυνατές συγκινήσεις και μαζί βάζουμε πλώρη για το όνειρο. Νωρίς το πρωί και αφού πήραμε το πρωινό μας, εγκαταλείπουμε το Τουλούμ και ταξιδεύουμε στο γειτονικό Ακουμάλ. Οι πληροφορίες έλεγαν για μια καρτποσταλική παραλία που μπορείς να κολυμπήσεις παρέα με θαλάσσιες χελώνες. Σαν εικόνα, καταπληκτική, έτσι, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, έφυγα από το Τουλούμ και ήρθα γύρω στα 20 λεπτά διαδρομή. Ακουμάλ λέγεται η περιοχή, εγώ δεν την ήξερα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Εδώ ήρθαμε για να κολυμπήσουμε, λέει, με θαλάσσιες χελώνες. Γιατί μαζεύονται εδώ οι θαλάσσιες χελώνες? Έχει λιγότερο κύμα και είναι μικρός ο κόλπος.
Να σας πω ότι δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι είναι τόσο εύκολο να κολυμπήσεις παρέα με χελώνες. Και μάλιστα τόσο κοντά στην ακτή. Με δυσπιστία λοιπόν βουτήξαμε με τις κάμερες έτοιμες για μια πανολεθρία. Η διάψευση ήρθε πολύ γρήγορα. Όντως κολυμπούσαμε κυριολεκτικά αγκαζέ με τις υπέροχες χελώνες που μας έκαναν το χατήρι να μας ανεχτούν για λίγα λεπτά. Ήταν ιδιαίτερα φιλικές και άνετες και δεν φάνηκε να ενοχλούνται από την παρουσία μας. Η εμπειρία ήταν μοναδική. Κολυμπούσαμε σε ένα ενιδρίο ή σε ένα περιορισμένο χώρο, αλλά σε μια ανοιχτή θάλασσα όπου προφανώς οι χελώνες έχουν βρει ασφαλές καταφύγιο. Επόμενος σταθμός του ρεπορτάζ, ένα μαγικό τοπίο, ένα μέρος που δεν το διαβρώνουν οι ορδές των τουριστών, ευτυχώς για εμένα. Μαζί μου θα απολαύσετε τη λιμνούλα γλυκού νερού που βρίσκεται μέσα στην πυκνή ζούγκλα, τη Σενότε Γκλόρια, όπως είναι η ονομασία της στα ισπανικά. Έχω υποσχεθεί ότι θα προσπαθώ να σας κάνω ρεπορτάζ τα οποία δεν είναι και τόσο τουριστικά. Βρήκα λοιπόν μία σενότε που δεν την ξέρει κανένας και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εντελώς μόνοι μας. Εδώ το μέρος λέγεται ο κρυμμένος κόσμος. Γιατί πριν από 20 χρόνια ένας Αμερικάνος είχε αγοράσει όλη την περιοχή, την είχε πει ο κρυμμένος κόσμος μου και εδώ το National Geographic είχε κάνει φοβερά ντοκιμαντέρ. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Ένας αληθινός παράδεισος μέσα στη ζούγκλα. Είναι κάτι το ανεπανάληπτο, είναι κάτι το μοναδικό. Η Γκλόρια, αυτή εδώ η περιοχή, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αληθινά το βλέπεις. Πάμε! Οι μικρές λιμνούλες οάσεις και πηγή ζωής για τους Ινδιάνους είναι διάσπαρτες σε όλο το Γιουκατάν. Σήμερα είναι το σήμα κατά τεθέν της περιοχής και μπορείς να δροσιστείς, να κάνεις μπάνιο στα κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά, ακόμη και να θαυμάσεις κάποιες από αυτές που ανοίγουν σε σπηλιές υπόγειες πολιτείες κυριολεκτικά γεμάτες σταλακτίτες. Παιδιά, δεν υπάρχει, ρε! Όχι, ρε φίλε! Πλάκα κάνεις! Αφήνω πίσω μου την Γκλόρια γοητευμένος και πατάω γκάζι για να φτάσω στην άλλη άκρη του Τουλούμ, Καν Λουμ, ένας υδάτινος παράδεισος επί της γης. Αυτό τώρα που θα δείτε, κυρίες και κύριοι, είναι λίμνη. Δεν είναι λιμνοθάλασσα, δεν είναι θάλασσα. Κοιτάξτε λίγο, μέσα στη ζούγκλα, γύρω-γύρω είναι τα μαγκρόβια, αυτά τα φυτά που φτάνουν μέχρι μέσα στη λίμνη. Κοιτάξτε το χρώμα, γαλαζοπράσινο. Χαλάς!
Πω, που δεν υπάρχει. Αληθινά, το μέρος είναι καταπληκτικό. Το φοβερό ποιο είναι, ότι εδώ που είμαστε πάνω στη λίμνη, ακριβώς στα 10 μέτρα, εκεί μπροστά δηλαδή, υπάρχει μια καταβόθρα που φτάνει μέχρι τα 300 μέτρα, κάτω, βάθος. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να κολυμπήσεις εκεί παρά μόνο με ειδικό εξοπλισμό και άνθρωπο που θα σε συνοδεύει. Ο κόσμος είναι γεμάτος από όμορφα μέρη. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι έχουμε ένα σπάνιο φαινόμενο. Μια τεράστια λιμνοθάλασσα μέσα στη ζούγκλα. Μιλάμε για την απόλυτη φυσική και ανώθευτη ομορφιά. Τώρα, το πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο? Μέσα στη ζούγκλα να μπορείς να κάνεις μπάνιο και να αντιμετωπίζεις αυτήν την εικόνα? Είναι αληθινά από τις πιο όμορφες λίμνες που θα δείτε ποτέ στη ζωή σας. Τι την κάνει μοναδική? Μοναδική την κάνει το γεγονός ότι είναι μέσα στη ζούγκλα, κυκλώνεται κυριολεκτικά από τη ζούγκλα, είναι σαν ένα μάτι μέσα στο πράσινο στο Τουλούμ, είναι μακριά από την τουριστική ανάπτυξη της πόλης και έρχονται αυτοί που ξέρουν, οι ψαγμένοι που δεν θέλουν ούτε τα beach bar, ούτε την παραλία, ούτε τους χορούς, ούτε το ξέφρενο, ούτε τίποτα. Τώρα νομίζω ότι αυτό το πλάνο είναι όλα τα λεφτά. Κυριολεκτικά όμως όλα τα λεφτά. Μέχρι και κούνια έχουν βάλει, παιδιά, οι τύποι. Και το έχουν τερματίσει στην απόλαυση. Άλλο να σας πω για τη συγκεκριμένη λίμνη. Αν έρθετε εδώ στο Τουλούμ, θα πρέπει να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε, διότι δεν νομίζω να έχεις ποτέ την ευκαιρία να κολυμπήσεις σε τέτοια λίμνη με τέτοια χρώματα. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα θα μου πείτε, μα καλά, αυτό είναι το Τουλούμ. Εσύ μας είπες ότι είναι η Μύκονος της Λατινικής Αμερικής και μας δείχνεις μόνο ερημιές και οικολογικά πάρκα. Έχετε δίκιο. Βάλτε τη ζώνη σας και ετοιμαστείτε για εντελώς διαφορετικές εικόνες. Από την ησυχία και τη θεϊκή ομορφιά, θα σας πάω στο κόκκινο της διασκέδασης, στα πιο διάσημα beach bar του Τουλούμ, Τάντρα και Ταμπού. Τάντρα είναι το πιο hot beach bar στο Τουλούμ. Μαζί με το Ταμπού που είναι δίπλα, κάνουν ένα ασυναγώνιστο δίδυμο. Αυτό που θα δείτε σήμερα, ειλικρινά σας μιλάω, είναι από αυτό που λέμε σπάνιο θέαμα. Είναι η διασκέδαση στο απόλυτο. Είναι η διασκέδαση εκεί που λέμε ότι χτυπάει το απόλυτο κόκκινο. Γίνεται, αληθινά σας μιλάω, ο κακός χαμός. Αυτά τα δύο beach bar, beach club, είναι ίδιας ιδιοκτησίας, έτσι. Ενώνε τις δυνάμεις τους και γίνεται πραγματικά η σφαγή. Ακούστε λίγο.
Σε σταματάνε άνθρωποι που δεν σε ξέρουν. Σου μιλάνε, σου λένε τι κάνεις, από πού είσαι, τι ωραία γυαλιά που φοράς, τι ωραία γυναίκα είσαι, τι ωραίος άντρας είσαι. Είναι όλα ελεύθερα, διότι είμαστε σε μια περιοχή που δήθεν, εδώ εισαγωγικών, απελευθερώνει κορμιά και αισθήσεις. Αυτό είναι το Τουλούμ, έτσι. Τώρα είσαστε μέσα στο ταμπού. Έρε Ζορμπάς και εδώ ρε στο Τουλούμ Ζορμπάς, ρε φίλε. Αυτό είναι το Τουλούμ. Από τη μία στιγμή στην άλλη μπορείς να βρεθείς από την απόλυτη ιερή ησυχία του οικολογικού φιλικού περιβάλλοντος στο πιο τρελό ξεφάντωμα που είναι εκτός περιγραφής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζήσαμε και τι είδαμε σε αυτά τα δύο beach bar που σημειωτέων απαγορευόταν η οποιαδήποτε λήψη με κάμερα. Το παίξαμε χαζοχαρούμενοι, εκστασιασμένοι τουρίστες για να μπορέσουμε να έχουμε όλο αυτό το υλικό. Οι καταστάσεις σε αυτά τα beach bar είναι απολύτως πριβέ και στο Τσακίρ Κέφι τα πράγματα, να ξέρετε, ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Προσπαθώ να εξηγήσω το ανεξήγητο. Αυτά που βλέπω είναι ανεξήγητα, απλά δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Αφού δεν σας λέω. Αυτά που βλέπω δεν μπορώ να σας τα δείξω τώρα. Θα έπρεπε να ήμασταν σε άλλη ζώνη εκπομπή. One more time. Αυτό είναι. Λευκή άμμος, πάρτι, γαλαζοπράσινα νερά, όμορφοι άνθρωποι, έξω καρδιά, χαλάρωση σε όλα τα επίπεδα, δυνατές μουσικές, μέχρι και Ζορμπά παίζουν, το είδατε άλλωστε μόνοι σας. Και όσο πάει. Η μουσική, η ατμόσφαιρα, το κέφι, η διασκέδαση, όλα αυτά στο τάντρα και το ταμπού ήταν φανταστικά. Ήταν σαν να παρακολουθούσαμε μία παράσταση με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους και τη φύση. Είναι άκρος γοητευτικό το γεγονός ότι όλα διαδραματίζονται σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η άμμος, το ξύλο, οι μουσικές, η θάλασσα και τίποτα άλλο. Μόνο στα beach bar, στα beach club, είναι και μέσα στη θάλασσα. Φωτογραφίζονται, στέλνουν βίντεο, κάνουν live, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πραγματικά πάντως, παιδιά, εδώ στο συγκεκριμένο μέρος νιώθεις αληθινά ελεύθερος και χαλαρός. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνει το Τουλούμ αυτό το πράγμα. Πάντως αυτό είναι. Ναι, είναι η Μύκονος της Λατινικής Αμερικής, χωρίς να έχει τα προνόμια που έχει Μύκονος, δηλαδή την εξυπηρέτηση, τα καθαρά νερά, την ασφάλεια αν θέλετε. Δεν έχει αυτά που έχει Μύκονος, αλλά για εδώ αυτό που προσφέρουν είναι
Κάτι το φανταστικό για τους Αμερικάνους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που έρχονται εδώ στο Τουλούμ. Είναι κάτι το μοναδικό που δεν το έχουν στη χώρα τους και γι' αυτό το υποστηρίζουμε. Πόσο κοστίζει αυτή η διασκέδαση, ε? Δεν μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε. Για να μπείτε στο τάντρα ή στο ταμπού, χρειάζεται ελάχιστη κατανάλωση, 125 ευρώ στο άτομο. Συν 20 ευρώ το πάρκινγκ, αν έχετε αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Άρα είναι κάπως ακριβά. Βέβαια είναι 125 ευρώ και 125 ευρώ είναι 250 ευρώ στα δύο άτομα. Αλλά τα 125 είναι για το σετ ξαπλώστρα και ομπρέλα και τα 125 πάνε στην κατανάλωση. Φαγητό, ποτό, ό,τι πάρετε δηλαδή ουσιαστικά. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να τελειώσει αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ από την παραλία, παιδί μου. Πάμε για άλλα. Σχεδόν βράδυ εγκαταλείψαμε την παραλία, ξεκουραστήκαμε στο ξενοδοχείο μας και την επόμενη μέρα πάλι σε κόντρα ρόλο το ρεπορτάζ από το απόλυτο πάρτι του Τουλούμ θα σας βάζαμε μέσα στο πιο διάσημο ξενοδοχείο του κόσμου, το περίφημο Αζούλικ. Κυρίες και κύριοι, και τώρα μαζί μου μπαίνετε μέσα στο περίφημο Αζούλικ. Είναι αυτό το καταπληκτικό, αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο που σήμερα θα το δούμε μαζί. Αυτή είναι η είσοδος, κοιτάξτε λίγο παρακαλώ. Είμαστε σε ένα ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί κυριολεκτικά μέσα στη ζούγκλα, έτσι. Εδώ έχουμε την απόλυτη ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία, νιρβάνα. Θα μπούμε σε ένα θέρετρο που δεν έχει καν ρεύμα και air condition στα δωμάτια. Σε ένα ξενοδοχείο που δεν επιτρέπονται καν τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι το ωραίο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, παιδιά. Ότι είναι σαν να είσαι μέσα ουσιαστικά σε μια ζούγκλα, σε μια τροπική ζούγκλα. Έχω να σας πω πάρα πολλά για το συγκεκριμένο. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βίντεο είναι από το κινητό μου, δεν επιτρέπουν κάμερες. Αλλά ό,τι μπορώ, θα σας δείξω. Απιθανό. Ξύλινη γέφυρα, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, ουσιαστικά περπατάς πάνω από τα δέντρα, μέσα στη ζούγκλα, έτσι, για να φτάσεις το δωμάτιό σου. Τώρα πάμε να σας δείξω που θα πάρω το πρωινό μου. Με τι θέα, ελάτε. Ελάτε πιο κοντά, ελάτε, ελάτε. Τι άλλο να θέλεις από τη ζωή σου, να κάθεσαι εδώ και να αγναντεύεις. Το ξενοδοχείο Αζούλικ είναι μια απίστευτη ταξιδιωτική εμπειρία, καθώς δεν υπάρχει κανένα άλλο σαν και αυτό παγκοσμίως. Ο σχεδιασμός και η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου είναι απλά καταπληκτική. Το μόνο που ακούς στο Αζούλικ είναι η ήχη της ζούγκλας και της θάλασσας. Δεν υπάρχουν τηλεοράσεις, ηλεκτρικός φωτισμός, όλο το ξενοδοχείο φωτίζεται με κεριά, ακόμη και στο εστιατόριο. Τα δωμάτια δεν έχουν παράθυρα και πόρτες κανονικές. Όλη η διακόσμηση είναι εμπνευσμένη από τον πολιτισμό των Ινδιάνων. Ήρθε και το πρωινό μας, το απολαμβάνουμε και συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορείτε να έρθετε στο Αζούλικ στην περίπτωση εκείνη που σας φέρει ο δρόμος σας στο Τουλούμ. Δεν μπορείτε να χτυπήσετε την πόρτα και να μπείτε. Θα πρέπει να έρθετε ή για ποτό, ή για φαγητό, ή για πρωινό. Πρέπει να διαλέξετε. Η ελάχιστη κατανάλωση που θα πληρώσετε, το άτομο για να έρθετε εδώ και να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας,
να κάνετε τα βίντεό σας ή ό,τι άλλο θέλετε μόνο με το κινητό, όχι με κάμερα επαγγελματική, GoPro κτλ. Το λιγότερο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι 30 ευρώ το άτομο. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει, έχει δημιουργηθεί μια παγκόσμια τάση. Η παγκόσμια τάση αυτή τι λέει, όχι στις υπερκατασκευές, όχι στα μεγάλα ξενοδοχεία, όχι στο μπετό και τέλος, όχι στους χιλιάδες τουρίστες, αλλά σε σουίτες, σε δωμάτια, ακριβά μεν, αλλά που δίνουν ιδιωτικότητα και ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών. Εναλλακτικό θα τον έλεγα εγώ. Όποιος σκέφτηκε την ιδέα του Αζούλικ, σίγουρα είναι ένα λαμπερό και έξυπνο μυαλό. Μέσα από το απόλυτο μάρκετινγκ δημιούργησε έναν παράδεισο για το σύγχρονο άνθρωπο και τις ανάγκες του, κυρίως τις ψυχικές. Το ξενοδοχείο με το αζημίωτο προσφέρει επιστροφή στην κανονικότητα της αληθινής ζωής, έστω και για λίγες ημέρες. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθα στο πιο ψηλό σημείο του ξενοδοχείου για να έχουμε αυτήν τη θέα πανοραμικά. Από τη μία μεριά η θάλασσα και από την άλλη μεριά η ζούγκλα. Τώρα εσείς βλέπετε βεβαίως πώς και πού είναι χτισμένο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πιστεύω να σας αρέσει, παιδιά, το ρεπορτάζ που σας κάνω στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Εγώ έχω ενθουσιαστεί να λέμε τους τραγούς το δίκιο, δηλαδή, έτσι. Τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά, τι όμορφα που είναι. Πώς μ' αρέσουν οι έξυπνες ιδέες, οι πρωτοποριακές. No, με το που έρχεσαι σε αυτό το ξενοδοχείο, τι σου λένε? Πρώτον, τα παπούτσια σου τα πετάς έξω. Δεν τα ξαναφοράς. Είσαι μόνο ξυπόλυτος ή με παντόφλες. Δεύτερον, το κινητό σου τηλέφωνο το βάζεις στο σιρτάρι και δεν ξανασχολείσαι με αυτό. Τρίτον, εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δεν υπάρχει air condition. Γιατί? Διότι το έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε μόλις ανοίξεις δύο παράθυρα, γίνεται φοβερό ρεύμα. Τέταρτον, εδώ δεν επιτρέπονται οι φωνές. Επίσης, δεν υπάρχει τηλέφωνο. Ό,τι θέλεις από το mini bar το παραγγείλεις με ένα χαρτάκι που το βάζεις, ένα κύλινδρο το πετάς και το παίρνουν και στο φέρνουν μόλις μπορέσουν. Δεν υπάρχει βιασύνη. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι έξω από τα δεδομένα των ξενοδοχείων που γνωρίζουμε. Αν δηλαδή δεν είσαι αποφασισμένος να περάσεις αυτή τη δοκιμασία, δεν πρέπει να έρθεις εδώ. Είναι δηλαδή ένα ξενοδοχείο με υπερπολυτελή στοιχεία, πολύ ακριβό, αλλά που απευθύνεται σε ένα άλλο διαφορετικό είδος διακοπών. Ειλικρινά σας μιλάω, η εμπειρία είναι συγκλονιστική και ανεπανάληπτη να είσαι εδώ μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα, μοναδικά και εντυπωσιακά ξενοδοχεία στον κόσμο. Μετά το Αζούλικ, μία θα μπορούσε να είναι η συνέχεια του ρεπορτάζ, η Σενότε Καλαβέρα. Εδώ μιλάμε για καταβόθρες, υπόγειες λίμνες που κυριολεκτικά σε εξαφανίζουν σε δευτερόλεπτα. Ο Τάσος Δούσης και οι εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικά, δύσκολους προορισμούς ή εύκολους, για Ελλάδα αλλά και για Ευρώπη εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί που περπατάς ανέμελες, puro chantaje, siempre es a tu manera.
te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje. Η Σενότε Καλαβέρα είναι από τις πιο διάσημες στο Τουλούμ εξαιτίας ακριβώς αυτών των τρυπών που εξαφανίζουν τους ανθρώπους. Ένα βήμα. Εμπειρία. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν ξέρω να ακούγω με το απίστευτο αδρεναλίνη φοβερή, γιατί πηδάς από αυτήν την τρύπα εκεί. Σημαντικό, μην πάρεις φόρα. Σημαντικό. Τελευταίο μου βράδυ στο Τουλούμ θα το περνούσα καλεσμένος σε ένα από τα πιο διάσημα και δημοφιλή εστιατόρια μπαρ της περιοχής. Το όνομά του είναι Ήλιος και είναι πιο ελληνικό και από τα ελληνικά εστιατόρια που έχουμε στην Ελλάδα. Εγώ γενικά, να ξέρετε, στα ταξίδια μου δεν πηγαίνω σχεδόν ποτέ σε ελληνικά εστιατόρια. Όχι κατά λόγο, τι να δείξω. Στους Έλληνες ελληνικό εστιατόριο. Αυτό όμως το εστιατόριο, παιδιά, μου έκανε τόσο εντύπωση που αποφάσισα να δω ποιος κρύβεται από πίσω, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο σεφ. Στο Ήλιος σπάνε πιάτα, ακούνε ελληνικά τραγούδια και κάνουνε σόου με φωτιές. Αλλά σπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και μαθαίνω ότι ο σεφ που το επιμελείται δεν είναι Έλληνας ο άνθρωπος, αλλά αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα, αγαπάει τόσο πολύ τους Έλληνες, έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε ελληνικά εστιατόρια και είπε ότι το όνειρο της ζωής μου είναι να κάνω στη χώρα μου ελληνικό εστιατόριο. Και κατάφερε ο αθεόφοβος ο Ραούλ, έτσι το λένε, να κάνει ίσως ένα από τα πιο κορυφαία εστιατόρια εδώ στο Τουλούμ και μάλιστα να είναι ελληνικό. Το σόου ξεκινάει με φωτιές και ακροβατικά και καταλήγει στο δεύτερο μέρος του με ελληνική μουσική, χορό και σπάσιμο πιάτων. Οι άνθρωποι στο Τουλούμ κάνουν εξωπραγματική επιτυχία με παραδόσεις ελληνικές που ξεπατήκωσε ένας πανέξυπνος Μεξικανός σεφ. Ξαναγίνει ποτέ, ποτέ όμως. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Όπα! Πρόσεξε, πρόσεξε. Κοιτάξτε, ρε, επιτυχία που έχουν κάνει οι άνθρωποι με το σπάσιμο των πιάτων. Έλα, Χριστέ και Πανάγια. Sorry, ρε παιδιά, sorry.
Αυτά που για εμάς είναι παροχημένα και φολκλόρ, αυτά που για εμάς στην Ελλάδα είναι ντεμοντέ και γυφτιές, επιτρέψτε μου, αυτά που εμείς έχουμε αντικαταστήσει με αραβική μουσική και ναργιλέδες, ακριβώς αυτά, το σιρτάκι, ο ζορμπάς και το σπάσιμο των πιάτων, αρέσουν σε ανθρώπους που είναι εντελώς άσχετοι με την πατρίδα μας. Δεν είμαστε στην Πλάκα, ούτε στην Μύκονο, ούτε στη Σαντορίνη. Είμαστε στο Τουλούμ και θα σκοτωθούμε εδώ από τα πιάτα. Παιδιά! Ο τελευταίος θα είμαι, γιατί είμαι και ο μοναδικός Έλληνας εδώ μέσα! Ο Παλώμα, ρε! Υπάρχει το θέμα που κάναμε από το πουθενά. Δεν υπάρχει, σας το υπογράφω, Τάσος Ντούσης. Δεν υπάρχει. Και έρχεται και η αραβική μουσική. Να παίρνεις το πρωινό σου, να ακούς τον ήχο των κυμάτων και να έχεις αυτή τη θέα. Αξία αξεπέραστη. Πιστέψτε με που σας το λέω. Λοιπόν, τρώω μια φέτα κέικ που είναι και πολύ νόστιμο, πίνω τον καφέ μου και ξεκινάω. Φινάλε θα κάναμε με την αρχαία πολιτεία των Μάγια στο Τουλούμ. Έχω ξεκινήσει να ανεβαίνω εδώ στο ναό των Μάγια στο Τουλούμ και ξαφνικά βλέπω δίπλα μου αυτό το φιλαράκι. Είναι η Γκουάνα και διαπιστώνω ότι όλη η ιερή περιοχή είναι γεμάτη με Γκουάνα, τα οποία όταν θα έρθετε εδώ θα τα βλέπετε μπροστά σας, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Το πλησιάζω. Είχαν χτίσει αυτή την πόλη ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Ήτανε το λιμάνι των αρχαίων Ινδιάνων σε αυτό εδώ το σημείο. Και κοιτάξτε πόσο ψηλά ήταν το παρατηρητήριό τους. Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την αρχαία πόλη στο Τουλούμ? Ότι είναι η μοναδική πόλη των Ινδιάνων που μπόρεσε να επιβιώσει 70 χρόνια μετά την ισπανική κατάκτηση της περιοχής. Εξαφανίστηκαν όμως την πορεία των χρόνων από τις ασθένειες που έφεραν μαζί τους οι Ισπανοί κατακτητές. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω ψέματα στα ρεπορτάζ μου και θα σας πω ότι εκεί που κοίταξε το Τσίντσεν Ίτσα φύτρωσε ο αρχαίος ναός εδώ στο Τουλούμ. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα δύο συγκροτήματα των Ινδιάνων. Απλά έρχεται πολλοί κόσμος εδώ στο Τουλούμ, στο συγκεκριμένο ναό, διότι δεν κάνουν τον κόπο να πάνε 2 ώρες μακριά να δουν το Τσίντσεν Ίτσα. Εσείς όταν θα έρθετε εδώ, προτιμώ να αφιερώσετε μία μέρα να πάτε στο Τσίντσεν Ίτσα παρά να έρθετε στο συγκεκριμένο ναό, ο οποίος κατά την προσωπική μου γνώμη δεν λέει πολλά. Λέει πολλά αν δεν πάτε στο Τσίντσεν Ίτσα. Αν πάτε Τσίντσεν Ίτσα, δεν χρειάζεται να έρθετε εδώ. Το μόνο ατού που έχει αυτός ο ναός είναι το φυσικό περιβάλλον. Ότι δηλαδή τι, είναι χτισμένος πάνω στη θάλασσα, πολύ σημαντικό αυτό, και μπορείτε να κάνετε βόλτα μέσα στη ζούγκλα που τον έχουν χτίσει και το αεράκι να σας συντροφεύει. Δεν έχει δηλαδή τη ζέστη που έχει το Τσίντσεν Ίτσα, έτσι. Αυτά είναι τα ατού.
Το επόμενο πρωί, 6:30, παρακαλώ, πριν την επιστροφή μου, πήρα το μηχανάκι και έκανα μια βόλτα στο Τουλούμ. Είχα ανάγκη να δω αυτόν τον προορισμό άδειο με ησυχία, να καταλάβω τι ήταν αυτό που γοήτευσε τους πρώτους ταξιδιώτες το 80 και το 90, πριν πλακώσουν οι ταμπέλες, τα ξενοδοχεία και η τουριστική ανάπτυξη. Καλημέρα, παιδιά. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο πρωί Κυριακής. Όλα έχουν ηρεμήσει στο Τουλούμ. Πήρα το μηχανάκι, την κάμερά μου, για να κάνω αυτά τα πλάνα χωρίς κόσμο από τον κεντρικό δρόμο. Γιατί ήθελα να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια πώς ακριβώς ήταν αυτό το μέρος και γιατί ήταν παραδεισένιο πριν από ίσως 15 χρόνια. Να κάνω αυτή τη βόλτα σε αυτό το φοβερό δρόμο που έχει αλλάξει τόσο πολύ σε σχέση με το πώς ξεκίνησε αυτή εδώ η περίφημη και αυτός ο δρόμος πριν από 15 χρόνια. Ήταν πραγματικά ένα στέκι εναλλακτικών και ξεχωριστών διακοπών, χαλάρωσης, ευεξίας, ηρεμίας. Ήτανε διακοπές προσαρμοσμένες μέσα στη φύση. Και τώρα δυστυχώς όλο αυτό έχει γίνει ένα τεράστιο marketing. Έχουν μπει τεράστια συμφέροντα βέβαια στην περιοχή και έχει αλλοιωθεί τόσο μα τόσο πολύ η φυσιογνωμία του Τουλού. Τόσο. Σίγουρα όσοι έχουν έρθει πριν από 15-20 χρόνια αποκλείται να αναγνωρίζουν το ίδιο μέρος. Σας το λέω δηλαδή με απόλυτη ειλικρινία, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να παρατηρήσετε ειλικρινά πόσο πανέμορφο θα ήταν αυτό το μέρος αν δεν υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη και άναρχη ανάπτυξη, ρε παιδί μου. Το καταστρέψανε κυριολεκτικά. Το καταστρέψανε. Κοιτάξτε αυτό το δρόμο, κοιτάξτε λίγο που θα γυρίσω την κάμερα. Δίψαγα για τέτοιες εικόνες του Τουλούμ, εντελώς ανέμελες και εντελώς ξεχωριστές. Χωρίς αυτή την παφούρα, τα αυτοκίνητα, την κίνηση, τον κακό χαμό. Γιατί ήθελα και εσείς μαζί με μένα να πάρετε ως ανάμνηση από αυτήν εδώ την περιοχή του πλανήτη ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι ήταν κάποτε εδώ το Τουλούμ. Δυστυχώς δεν είναι πια. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Οπα!
δεν είπαμε. Καραβέλα, καραβέλα, όχι. Όχι καρβέλας. Να παίρνεις το πρωινό σου, να ακούς τον ήχο των κυμάτων. Θα το σκοτώσω. Κάτι λάθος κάνω, θα το βάλω έτσι. Ναι. Όχι ρε.